Είναι πολύ δύσκολο να μιλά κανένας για τον εαυτό του και για την υποψηφιότητά του. Είναι όμως αλήθεια ότι το 2014, στις πρώτες για μένα ευρωπαϊκές εκλογές, οι πολίτες με τίμησαν πέραν από κάθε προσδοκία. Ίσως για το ακαδημαϊκό μου έργο, για την παρουσία μου στην ελληνική πολιτική ζωή τη γενικότερη, για το συγγραφικό μου έργο και για τη γνώση μου της Ευρώπης. Γιατί από παλιά ανήκα σε επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχα μάθει τις διαδικασίες αλλά και τα προβλήματά της. Αυτή λοιπόν τη φορά θα ήθελα οι πολίτες να λάβουν υπόψη μου και την παρουσία μου, να λάβουν υπόψη τους και την παρουσία μου στην ευρωπαϊκή σκηνή, η οποία βοήθησε στην διεκπεραίωση θεσμικών θεμάτων. Υπερασπίστηκα τα ελληνικά συμφέροντα με φανατισμό, αλλά χωρίς παροπίδες ή εύκολους λαϊκισμούς και προσπάθησα να προβάλλω με πολύ μεγάλη επιτυχία τον ελληνικό πολιτισμό στο κέντρο της Ευρώπης. Το παρελθόν μου λοιπόν και το παρόν μου και η παρουσία μου στην ευρωπαϊκή σκηνή ίσως πείσει τους πολίτες ότι θα άξιζε να συνεχίσω την ευρωπαϊκή μου πορεία.